Ο οικαστικός τομέας της Φάρης συνεχίζει τις εκδηλώσεις του στο Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας με μία οικαστική έκθεση με καλλιτέχνες, τον γνωστό μας Βαγγέλη Δημητρέα και την Μαρία Χριστίνα Λου Δημητρέα. Θα παρουσιαστούν σχέδια που έχουν γίνει, σχέδια και λάδια που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία από τους καλλιτέχνες. Θέλω να πω ότι το Βαγγέλης ο Δημητρέας κάθε χρόνο πια είτε κάνει μία έκθεση είτε κάνει μία διάλεξη, έτσι, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι ένας συνεργάτης του τομέα, αφού με κάθε τρόπο βοηθάει το κυρίως το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο που έχει αναλάβει ο οικαστικός τομέας. Το Σάββατο θα συνεχίσουμε με ένα βιωματικό εργαστήριο, στο οποίο θα διάφοροι καλλιτέχνες, κυρίως που είναι σπουδαστές του οικαστικού εργαστηρίου και καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν τελειώσει ήδη την ΑΣΚΤ και συμμετέχουν στο οικαστικό εργαστήριο, είτε στη σχολή ζωγραφικής είτε στη σχολή χαρακτικής, που είναι αποκλειστικά για αποφύτους της ΑΣΚΤ. Και με αυτούς θα γίνει μια γνωριμία, θα δημιουργηθούν κάποια έργα, θα γίνει μια συζήτηση και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή εκπαιδευτική δραστηριότητα, γιατί ο Βαγγέλης ο Δημητρέας, εκτός από οικαστικός, όπως ξέρετε, είναι και καθηγητής, ήταν καθηγητής 25 χρόνια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης και θεωρώ ότι είναι ένας πολύ έμπειρος εκπαιδευτικός. Και την Δευτέρα, στις 9 η ώρα, 30 του μήνα, ο Βαγγέλης ο Δημητρέας θα κάνει μία διάλεξη, ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό και εν ώψη υποψηφιότητας για την πολιτιστική πρωτεύουσα, με τίτλο «Μητροπολιτικά κέντρα τέχνης και περιφέρεια». Τα θέματα τα οποία θα θιγούν είναι πάρα πολλά. Ναι. Νομίζω ότι το θέμα το τι είναι Ευρώπη ή πώς η Ευρώπη και ειδικά η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη επηρέασε την Ανατολική Ευρώπη και την Νότια Ευρώπη, όπως είναι η Ελλάδα και ειδικά η Αθήνα, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα πώς η Καλαμάτα μπορεί να συμμετέχει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δείξουμε, να δούμε αν η σχέση αυτή είναι μια μονόδρομη σχέση, είναι μια μονόδρομη σχέση αφομοίωσης του πολιτισμού ή είναι μια αφίδρομη σχέση ή αν η αφομοίωση αυτή υπάρχει και με ποιο τρόπο γίνεται και ως ποιο σημείο. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον Βαγγέλη τον Δημητρέα για τη συμμετοχή του και τη βοήθειά του στον οικαστικό τομέα και είναι μαζί μας εδώ να μας πει δύο κουβέντες τόσο για την έκθεση όσο για το βιωματικό εργαστήριο και την διάλεξη. Την έκθεση, τα περισσότερα έργα έχουν γίνει εδώ στην περιοχή και θεωρώ ότι αυτό είναι θετικό. Και υπάρχει η εξής προσπάθεια καταγραμμένη και μέσω των έργων. Από τη μια μεριά προσπαθούσα και προσπαθώ να πάρω από τη φύση στοιχεία από το τοπίο εδώ της ιδιαίτερης πατρίδας μου και ταυτόχρονα να το δω αυτό, να το ξανασυνθέσω με στοιχεία από προηγούμενη ζωγραφική μου και από στοιχεία που έτσι κι αλλιώς έχουμε και που ξεπερνάνε, αν θέλετε, το τοπικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, όλοι οι ειδικοί δέχονται ότι έχουμε μια παρακαταθήκη οπτικών στοιχείων, όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι καλλιτέχνες, και έχουμε και μια γνωσιακή παρακαταθήκη, όπως λέω, νόμερ Ηλίας, που ξέρουμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, το λάθος που συνήθως γίνεται είναι ότι δεν καταλαβαίνουν πολύ ότι δεν μπορεί κανένας καλός ζωγράφος να ζωγραφίσει αποσυνδέοντας τη ζωγραφική του πράξη από την προσωπικότητά του γενικά, από το παρελθόν του, έστω και αν δεν το ξέρει θεωρητικά και επιμένει ότι εγώ κάνω καθαρά τη φύση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό που κάνει κανείς είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας. Μου επιτρέπει να πω τον όρο και ελπίζω να μην γίνεται πολύ βαρύ η κουβέντα. Χρησιμοποιώ το εξωειδική τον όρο σύνολη προσωπικότητα. Δηλαδή ο ζωγράφος δεν είναι αυτός που βλέπει, ούτε μόνο αυτός που αισθάνεται. Και αισθάνεται, βλέπει, αισθάνεται, σκέπτεται. Παρεμβαίνουν στοιχεία υποσυνείδητα, είναι μια σύνθετη διαδικασία. Με την έννοια αυτή πρέπει να περιμένει και από το έργο τέχνης και να βλέπει ότι είναι πολύ σύστατο το έργο.
να επιτραπεί αυτή η λέξη. Δεν περάζει, είναι δύσκολο, αλλά καλό είναι να μιλάμε και καλά ελληνικά όσο μπορούμε. Είναι πολυσύστατο το έργο τέχνης. Δεν είναι μια αντανάκλαση από τη φύση, όπως νομίζω μερικοί αντιγραφή. Ποτέ δεν ήταν, δηλαδή, ούτε στην εποχή του Νταβίντσι άλλων. Αυτό βέβαια πρέπει να κάνω την αναγκαία διευκρίνηση, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης να διώκει να κάνει δύσκολα ή δυσκολονόητα πράγματα για το κοινό. Όχι, ίσα ίσα τιμάς το κοινό. Αν νομίζεις ότι το κοινό δεν τα ξέρει όλα, αλλά μπορεί να μάθει. Εγώ είμαι αντίθετος με την άποψη και όχι μόνο και πολλοί άλλοι, ότι δεν πειράζει, το κοινό τόσα ξέρει, δεν χρειάζεται να του δίνουμε πράγματα δύσκολα, που δυστυχώς επικρατεί και σε κάποια κανάλια. Αυτό νομίζω υποτιμά τον κόσμο, τον υποτιμά, τον θεωρεί δηλαδή ότι είναι ανίκανος να μάθει πιο σοβαρά πράγματα, να εξοικειωθεί, να δει καλή ζωγραφική, να ακούσει καλή μουσική.